Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών προχώρησε ο Πρωθυπουργός, κάτι που θα πράξει αμέσως μετά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών με πιθανή ημερομηνία στις 30 Ιουνίου. Ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχτηκε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών, την ίδια ώρα που οι ειδικοί κάνουν λόγο για ιστορική διαφορά στις ευρωεκλογές. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από 9,5%. Κόκκινο έχει χτυπήσει η αγωνία για τους υποψήφιους Περιφερειακού Συμβούλου στην Κρήτη, καθώς συνεχίζεται η μάχη του Σταυρού. Ο Σταύρος Αρναουτάκης σάρωσε αφού εκλέχτηκε εκ νέου Περιφερειάρχης Κρήτης από τον πρώτο γύρο. Μπείτε στο neakrite.gr και δείτε ποιοι υποψήφοι προηγούνται σε Σταυρούς. Ώρες αγωνίας περνούν οι οικογένειες τριών νεαρών που τραυματίστηκαν σε τροχαίο στις Τρεις Βαγιές. Ο λόγος για έναν 15χρονο που νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση, έναν 14χρονο και έναν 19χρονο που επίσης βρίσκονται στο νοσοκομείο. Επιπλέον, ένας 18χρονος ποδηλάτης υπέστη χτες το πρωί ανακοπή και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Παγνή. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.